Γεια χαρά Μπίκης, και πώς είμαστε σήμερα και δεν θα ήταν Παρασκευή και 13 χωρίς να πάμε να δούμε reactions και fun facts για Friday the 13th, το πρώτο trailer της πρώτης ταινίας. Πάμε να δούμε και μιλάμε μετά. Hello? Who is that? Oh hi. What are you doing out in this mess? Πάμε, killing spree. Δηλαδή, οι πρώτες ταινίες ήταν φοβερές. Το θυμάστε αυτό τον παππού. Σας έπιασε. Η ωραία φάση είναι ότι δεν τον έδειχνε καθόλου ρε παιδί μου στην αρχή. Και απλά μέτραγε body count, ξέρω εγώ. 5. Από τα πολύ έξυπνα τρέιλερ αυτό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και γενικά το concept αυτό επηρέασε ρε παιδί μου και πάρα πολλές ταινίες από τις καινούριες. Μέχρι και παιχνίδια Until Dawn βλέπε και τα λοιπά. 7. Μπορείς, θα δεις σε λίγο τι μπορείς να κάνεις κι εσύ. Η φανέλα 88. 8. Στην πρώτη ταινία λοιπόν, έχουμε φτάσει στα 9 θύματα. Και συνεχίζουμε. Δεκαρίσαμε και εδώ βλέπετε και την πρώτη του Kevin Bacon. Η πρώτη ταινία σαν κανονικός ηθοποιός, όσοι δεν το ξέρατε, ήταν στο Friday the 13th. Ακόμα μετράει το τρέιλερ. Friday the 13th. You may only see it once, but that will be enough. Friday the 13th. Πραγματικά λοιπόν πολύ καλή φάση. Θα πούμε κάποια μερικά έτσι fun facts για αρχή. Ο ήχος που ακούγεται από μέσα του που λέμε είναι επηρεασμένο από τι? Πραγματικά ακούγεται το kill mam. Απλά το έχουν ψιθυρίσει στο μικρόφωνο, ακούγεται και καλά ότι προέτρεπε τον Jason ας πούμε να ξεκινήσει το killing spree. Ο Jason δεν είχε μάσκα του χόκκι μέχρι την τρίτη ταινία. Μέχρι τότε είχε μια σακούλα με το ένα μάτι, να θυμάστε. Σύμφωνα λοιπόν με το IMDb, ο Jason έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής τις 12 ταινίες που έχει 167 άτομα. Η ταινία που είχε τα λιγότερα killing spree ήταν το 81, το δεύτερο part, το οποίο ήταν 10 άτομα. Και το μεγαλύτερο body count ήταν 28 άτομα στο Jason X, το Jason Space. Το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε δει, ήταν από τις τελευταίες ταινίες. Και όπως είπαμε πριν, την πρώτη ταινία ήταν και το πρώτο act του Kevin Bacon. 1η Μαΐου 1981 και το Friday the 13th σπάει τα μία και βγάζουμε τη δεύτερη ταινία που λέγεται Friday the 13th Part 2. Πάμε να δούμε trailer τώρα. Paramount Pictures. Νομίζω σε κάποιες έχει κάνει και ο Tom Savini. Νομίζω ότι έχει κάνει και ο Tom Savini, πάρα πολύ γνωστός special effect. Και πάμε να δούμε. Θα δείτε ότι στις πρώτες ταινίες τον λένε on a June night in 1980, Friday the 13th, ο Jason είχε πιο ανθρώπινο χαρακτήρα. Δηλαδή θα έλεγες ότι ήταν κάποιος ο οποίος ήταν ψυχάκιας και ντυμένος με μάσκα. Παγωκόφτησε. Βλέπετε ότι σας έλεγα με τη μάσκα και το σάκο. You're doomed. Συνεχίζει ο γέρος στη δεύτερη... Η δεύτερη την να λέει, you doom, you doom, you doom. Οκ, πάμε σφυριά στο κεφάλι, έτσι.
16 συνεχίζει το body count από την προηγούμενη ταινία, έτσι. Αχ, το καημένο. Πάμε. Η φάση καλή ήταν ότι δεν έδειχνε τα kills, εντάξει τουλάχιστον. Τι πήγες εκεί τώρα να κάνεις μπάνιο τέτοια ώρα, νύχτα. Ω. Ω, πάρε την 20. Έλα, πάει και ο γέρος στο δεύτερο. Τζεφ, ούτως, που να είναι άραγε. Τι φάση. Επιμένω νύχι το Jason, το Jason. Friday the 13th part 2. Ο Jason στη δεύτερη ταινία, στο part 2, παίχτηκε μία φορά από γυναίκα. Στην αρχή, άμα δείτε τα πόδια που δείχνει, είναι της costume designer, Ellen Luther, η οποία για μία φορά και η τελευταία έπαιξε τον Jason. Η Adrian King, λοιπόν, η μία από τους χαρακτήρες, επειδή δεν είχε ιδέα πως εκείνη τη μέρα θα σκοτωνόταν τον Jason, το έμαθε την τελευταία στιγμή. Δεν υπήρχε script εκείνη την ημέρα, οπότε έπρεπε να κάνει να βγάλει από μέσα τη διάλογο, λέμε improvise, το script, έτσι ώστε να βγει η σκηνή. Αυτά λοιπόν, Biggies μου, ήταν τα δύο πρώτα trailers από τις ταινίες αυτές και σήμερα ήθελα να κάνω έτσι ένα homage, να δώσω ένα φόρο τιμής στις αγαπημένες μου ταινίες, οι οποίες είναι Friday the 13th. Όσες δεν έχετε δει τις πρώτες, πηγαίνετε, δέστε τώρα. Τώρα όμως, θα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο 12. Με reactions και facts. Friday the 13th.